Ξεκινώντα την κουβέντα, πολύ σωστά η εισήγηση παρουσίασε το σύνολο του σκηνικού που διαμορφώνεται σήμερα στο ζήτημα τη ασφάλιση. Εμεί έχουμε να πούμε ότι, με την πύρα του νόμου Κατρούγκαλου, στην ουσία μιλάμε για το ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία παίρνει τη σκητάλη από εκεί που την παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρακτικά δηλαδή, παίρνει πρίκα έναν στου δύο ασφαλισμένου αυταπασχολούμενου ή άνεργου μισθωτού στο Τσμέδε, έχοντα την πλάτη του χρέη και ρυθμίσει, και ταυτόχρονα ένα νόμο κατρούγκαλου, ο οποίο εισήγαγε την πλήρη εφαρμογή τη ανταποδοτικότητα, πρακτικά με το σχηματισμό του ατομικού λογαριασμού ασφάλιση. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, έχουμε 7 εκατομμύρια ασφαλισμένου με 7 εκατομμύρια διαφορετικέ καταστάσεις ασφάλισης ανάλογα με τον ατομικό κουμπαρά που έχει διαμορφώσει ο καθένας από αυτούς. Ε, άλλωστε, εδώ και έχει μια σημασία να μείνουμε σε αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή έρχεται να ακούσει δίθεν ένα ε, δίκαιο λαϊκό αίτημα. Θυμάστε τον καιρό που ο Κατρούγκαλος ε, εισήγαγε το νομοσχέδιο, ότι είχε γίνει πολύ φασαρία μέσω των διαδηλώσεων των επιστημόνων, όπου λέγανε τότε ότι διαδηλώνουν οι γραβάτε λόγω των πολύ υψηλών εισφορών. Ήδη λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντα το πρώτο μήνυμα, έκανε υποτίθεται κάποιε ρυθμίσει, οι οποίε χαρακτηρίστηκαν από τα σωματεία στου χώρου των ε, μηχανικών αλλά και των υπολείπων επιστημόνων, σαν προσχηματικέ μειώσει εισφορών. Αλλά θα πρέπει να μείνουμε στο ουσιαστικό ότι όποια μείωση εισφορών έρθει, ακόμα και αν δεν αλλάξει οτιδήποτε άλλο πέρα από την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης που έρχεται αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την επικουρική, οδηγεί ευθέω σε άμεση μείωση των συντάξεων, διότι ακριβώς είναι πλήρως συνδεδεμένες οι εισφορές με τις απολαβές της σύνταξη. Έχουμε μεγάλη πείρα στο Τσμέδε από προηγούμενε ρυθμίσει για το ασφαλιστικό. Άλλωστε και οι κλάσει που αναφέρονται σήμερα, σαν σχέδιο τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, είχαν ήδη επιβληθεί ε, με τον νόμο Λοβέρδου το 2011, τα αναδρομικά άλλωστε από αυτές τις κλάσεις τα συνεχίζουν να γίνονται απαιτητά μέχρι και σήμερα από τους ε, μισθωτούς και αυταπασχολούμενους μηχανικούς και ε, έχει επίσης αξία να δούμε τα δύο βασικά ζητήματα που έλυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται να χτίσει πάνω σε αυτά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας με μια αλληλουχία κινήσεων. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σε ένα πεδίο όπου το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών ε, μετατράπηκε στην ουσία σε μία νόμιμη ε, μορφή απασχόλησης. Ε, υπήρχε από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 σαν ε, μορφή απασχόλησης. Γενικεύτηκε στη συνέχεια σαν μορφή μισθωτή εργασίας, όπου ο εργαζόμενος υποχρεωνόταν να πληρώνει μόνος του τις εισφορές για την ασφάλιση. Στην ουσία ο νόμος Κατρούγκαλου ήρθε να νομοποιήσει αυτή την κατάσταση και τελικά να βάλει την ταφόπλακα, εφόσον ακόμα και αυτή η επιβολή ε, ασφαλιστικών εισφορών στον εργοδότη για την περίπτωση της απασχόλησης με τον μπλοκάκι, στη συνέχεια διοχετεύτηκε από τους εργοδότες στην πλάτη των μισθωτών που συνέχιζαν σε όλο τον τεχνικό κλάδο, σε τεχνικές εταιρείες, στους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, σε άλλες μελετητικές εταιρείες κτλ. να περνάει στον μισθό. Δηλαδή, το 13% των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη μετακύλησαν στο μεικτό μισθό του εργαζόμενου. Και έχει αυτό μία αξία, γιατί η πορεία αυτή είναι ακριβώ εκείνη που αποκαλύπτει ότι οι εισφορέ τόσο του εργαζόμενου όσο και του εργοδότη δεν είναι ένα άλλο κουμπαράς, είναι τμήμα του μισθού του εργαζόμενου, είναι τελικά αντικείμενο διεκδίκηση και ανόδου τη ταξική πάλη και ζήτημα συσχετισμού. Ποιο πληρώνει και πόσο, και γι' αυτό ακριβώ πρέπει να θυμηθούμε και το παλιότερο το διαχρονικό αίτημα του ταξικού κινήματος, ότι ευθύνει τη ασφάλισης να περάσει τις πλάτες του κράτους και των εργοδοτών. Δεύτερο σημείο που έχει μεγάλη σημασία όμως, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, είναι το έδαφος που έχει στρωθεί και η εμπειρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη λειτουργία ενός ασφαλιστικού ταμείου σαν ταμείο τράπεζα. Εδώ δεν αρκεί να αναφέρουμε μόνο το παράδειγμα της Ένδρων που αναφέρθηκε εισαγωγικά, που είναι ένα διεθνές παράδειγμα, ούτε το παράδειγμα της ιδιωτική ασφαλιστικής ασπής. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από ένα δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000 και μέχρι πρόσφατα, μέχρι τον νόμο Κατρούγκαλου, συνολικά ο ιδιοκτήτης και βασικός μέτοχος της Τράπεζας Αττικής επένδυσε 800 εκατομμύρια ευρώ από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Από αυτά τα 800 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, όταν εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, είχαν απομείνει μόνο το 5% των εισφορών, δηλαδή λιγότερο από 40 εκατομμύρια. Όλο το υπόλοιπο ποσό, το 95% λοιπόν της επένδυσης του κεφαλαίου από τις εισφορές των ασφαλισμένων, είχε χαραμιστεί στον τραπεζικό τζόγο Κάμποσα λοιπόν εκατομμύρια, κοντά στο ένα δι, έγιναν αέρα με τι διαδοχικέ ανακεφαλαιοποιήσει που έκανε κατ' εντολή των κυβερνήσεων η διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου εκείνο τον καιρό σε συνεργασία με τι κυβερνήσει για να σώσει την τράπεζα. Και ακριβώ και από εδώ για να δούμε και πιο ολοκληρωμένα, φαίνεται και η διαχρονική διακομματική συνέργεια των κυβερνήσεων. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρο του ΤΕΕ, συνασπισμό, τη δεκαετία του 2000, είχε γίνει είσοδο στην Τράπεζα Αττικής και η πρώτη επένδυση των αποθεματικών, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την Υπουργό Αχτσιόγλου, και πρόεδρο του ΤΕΕ από τη Νέα Δημοκρατία, επανήλθε στο νέο ΕΦΚΑ, από το νέο ΕΦΚΑ, στο Ταμείο Μηχανικών εργοληπτών Δημοσίων Έργων, δηλαδή στο ΤΜΕΔΕ, το 30-35% περίπου της ιδιοκτησίας της τράπεζας. Και αυτό είναι κρίσιμο να αναφερθεί, γιατί θα αποτελέσει οδηγό όσον αφορά τις ηγεσίες των επιστημονικών επιμελητηρίων και συλλόγων για το πώς θα δεχτούν από την πρόταση της κυβέρνησης, γιατί αυτό διεκδικούν όλα τα τελευταία χρόνια, να τους αποδοθούν οι επικουρικές ασφαλιστικές εισφορές και να τις διαχειρίζονται μόνες τους στον τραπεζικό τζόγο. Είναι σαφές λοιπόν, ότι ολοκληρώνοντας, ότι τόσο ε, στον χώρο των ε, μισθωτών μηχανικών και των αυταπασχολούμενων, όσο και συνολικά στους κλάδους, ε, όπου έρχονται οι επόμενες αλλαγές, η αντιπαράθεση δεν μπορεί παρά να έχει ε, χαρακτήρα στρατηγικής αντιπαράθεσης με την αστική, στρατηγική, την αστική πολιτική για το ασφαλιστικό. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα αποκάλυψη και οργάνωση της αντεπίθεσης ενάντια συνολικά στην πολιτική της ανταποδοτικότητας, δηλαδή συνολική ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων από τη δεκαετία του 90 μέχρι και σήμερα. Άλλωστε είναι μακρά η πορεία αυτή να εφαρμοστεί ανταποδοτικότητα. Και χρειάζεται να τονιστεί ότι η αντιπαράθεση με το νέο νομοσχέδιο πρέπει να γίνει από τη σκοπιά του μέλλοντος, δηλαδή από τη σκοπιά να κατακτήσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης με το αίτημα όχι απλά όπως έγινε από μια μερίδα των επιστημονικών φορέων στο προηγούμενο διάστημα απόσυρση των νέων μέτρων, όταν έφερνε ο κατρούγκαλο το δικό του ασφαλιστικό, αλλά από τη Σκοπιά και με την απέτηση να πληρώσουν οι εργοδότε και το κράτο του στην κοινωνική ασφάλιση. Τέλο, πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα του όψιμου αντιπολιτευτέ, οι οποίοι προσέρχονται στο κίνημα, να δηλώσουν και αυτοί το παρόν του, δίνοντα ε, το χαρακτήρα ότι αυτό το ασφαλιστικό είναι το μη. Αυτό που επέρχεται με τη νέα κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και ότι αν παραμείνει το προηγούμενο καθεστώ, τουλάχιστον σώζουμε τι συντάξει. Εδώ μία απάντηση μόνο υπάρχει και αναφέρθηκε και από του προηγούμενου. Σήμερα, ένα μισθωτό μηχανικό ή ένα αυταπασχολούμενο πληρώνοντα 2.800 ευρώ το χρόνο, 3.000 κοντά, θα πάρει σύνταξη στα 65 με 70 του που θα είναι κοντά στα 5 εκατοστάρικα, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία να τον τύσει με το ότι μειώνει τι εισφορέ και να κάνει το κομμάτι των εισφορών αυτό να παίζεται ανταποδοτικά στο χρηματιστηριακό τζόγο. Δεν υπάρχει χώρο λοιπόν για αντιπολιτευτικέ τακτικέ τύπου σύριζα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και όψιμους, ε, πο, ε, πο, ε, πο, όψιμους πολέμους της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση, υπάρχει μόνο ο δρόμος του ταξικού κινήματος που έχει στον ορίζοντα την κατάργηση της ανταποδοτικότητας και το σύνθημα που διαβάζουμε όλοι πίσω, δημόσια δωρεών, δωρεάν κοινωνική ασφάλιση και υγεία. Με βάση αυτό, ραντεβού στους δρόμους το επόμενο διάστημα.